Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχουμε νομίζω πάρα πολύ καιρό να κάνουμε supermarket haul έτσι και το βιντεάκι, οπότε ήρθε αυτή τη στιγμή. Κάναμε αρκετά ψώνια και από marketing και από Lidl, οπότε πάμε να σας τα δείξω όλα ένα-ένα ξεχωριστά. Θα ξεκινήσουμε με marketing που το έχω μπροστά μου και σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πήραμε πρώτη φορά σκόνη πλυντηρίου, την είχαμε δοκιμάσει και πιο παλιά βέβαια. Πολύ πιο παλιά, πολλά χρόνια πίσω. Οι έξι ήμασταν στη Ρόδο, οπότε φαντάσου καμιά 7η-8η πίσω. Τέτοια του marketing, την economy. Αλλά δεν θυμόμαστε καν πώς είναι. Οπότε πήραμε να την ξαναδοκιμάσουμε. Έχει 40 λέει πλύσεις μέσα. Και αν είναι καλή και κρατάει μυρωδιά στα ρούχα και όλα αυτά, να συνεχίσουμε να παίρνουμε τη συγκεκριμένη σκόνη. Συνεχίζουμε με iced tea ροδάκινο. Αυτό το μεγάλο 2 λίτρα που είναι. Ένα iced tea λεμόνι, 2 κοκακόλες, εδώ πέρα είναι η economy, είναι αυτές με στέβια, είναι ωραίες. Πήραμε κρεατάκι για το σημερινό φαγητό, είναι χοιρινό, τους είπα να μου το κόψουν και κομμάτια εδώ μεταξύ έτσι όπως το ήθελα. Ολόκληρο κομμάτι, να μου το κόψουν τύπου σαν μπριζόλες φαντάσου, κομματάκια κομματάκια. Είναι 1.600 και έκανε 10 ευρώ και 25 λεπτά. Θα κάνω πολύ ωραίο φαγάκι, θα το έχετε δει ή θα το δείτε σε κάποιο από τα vlog τέλος πάντων. Φέρνε τέτοια στο marketing shop. Είναι popcorn, είχε και rainbow, είχε και με καραμέλα, είχε και αυτά με τσοκολάτα. Το πήραμε να το δοκιμάσουμε, περιέργεια, να δούμε πώς είναι. Δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Τα έχω πολύ έτσι δει ότι τα χρησιμοποιούν, τα αγοράζουν και λέω κάτσε. Κρέμα γάλακτος για το σημερινό φαγητό. Θέλω αρκετή κρέμα γάλακτος για το φαγητό σήμερα, είναι η αλήθεια. Κάνω Wellington, οπότε θέλει και άλλες και έχω πάρει. Εδώ πέρα, ψωμάκι. Το τόστο αυτό εδώ πέρα που παίρνουμε και μας αρέσει. Εδώ τορτίγες, έχει 4 μεγάλες μέσα. Εδώ κουλούρια Θεσσαλονίκης, που πολύ απλά τα παίρνω, τα ψήνω στο φούρνο μου όποτε θέλω και το έχω φρέσκο, ζεστό, ζεστό, χωρίς να αγχώνω να μην βάλω το φούρνο την προηγούμενη μέρα και μου ξεραθεί και όλα αυτά. Εδώ πέρα μια μέλιτζανο σαλάτα. Αυτή εδώ. Δεν ξέρω αν είναι καλή. Λεδία πίσω. Τέτοια λαμπάκια να βάλουμε για να έχουμε φως το βράδυ που θέλουμε, γιατί σηκώνεται και η λεδία μας τη νύχτα και όλα αυτά. Εδώ ένα τέτοιο βαρδάκι το ζήτησε η λεδία. Αυτό εδώ. Πήραμε το μικρούλι αυτό. Πήρα αρκετά ζελέ που μας αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ζελέ με κεράσι, ζελέ με μπανάνα, ζελέ με φράουλα, είναι τέλειο, και ζελέ με ανανάτρο. Το χειμώνα μας θυμίζει πολύ έτσι δροσερό, σαν παγό τώρα παιδί μου, και ξεγελιόμαστε, ξέρεις τώρα. Πήραμε σφολιάτες, 2 πακέτα γιατί δεν θα φτάσει, για... πώς το έτσι. Εδώ. Για το σημερινό φαγητό είναι, για το Wellington είναι και αυτό. Θέλω παραπάνω από ένα πακέτο. Οπότε πήραμε 2. Και είναι ακριβές αυτές. Ξέχασα να πάρω το Lidl που είχαμε πάει νωρίτερα. Πήρα αυτό το conditioner να το δοκιμάσω. Να δούμε πώς είναι. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Μαλακτική κρέμα για βαμμένα λέει και ξηρά μαλλιά. Είναι 500 ml. Οπότε ναι. Το πήρα. Μαλακώνει τα μαλλιά, τα κάνει λίγο εύκολο χτένι, στα λαμπερά και προστατεύει το χρώμα τους. Να δούμε. Έχει ωραία μυρωδιά. Αυτό το χρησιμοποιήσω και αν δείτε ότι συνεχίζω και το παίρνω, θα είναι καλό. Και πήρα και ένα σαμπουάν αυτό εδώ πέρα. Έχω ακούσει ότι είναι καλό, με κερατίνη λέει ότι είναι, σαμπουάν για κανονικά μαλλιά, με κερατίνη όμως. Οπότε λέω, αφού έχει και κερατίνη υποτίθεται μέσα. Αμινοξέα, κερατίνης και προβιταμίνη B
Β5 τέλος πάντων, που λέω έτσι. Τέλος πάντων, λένε ότι είναι καλό και το βοηθάει και τα μαλλιά να μακρύνουν. Τα χρησιμοποιούν όσοι έχουν μακριά μαλλιά αυτά τα σαμπουάν και λέω κάτσε να το δοκιμάσω κι εγώ. Συνεχίζουμε με μία κλασική εδώ πέρα, λέει, soft μαργαρίνη. Θέλω να κάνω μπεσαμέλ σε κάποια φάση, οπότε πήρα αυτό εδώ. Πόσο είναι? 250 γραμμάρια, εντάξει. Για να κάνω μια φορά μια μπεσαμέλ. Γαλατάκια αυτά εδώ, τα μπλε. Πήρα 4 και για κέικ που φτιάχνω και για μπεσαμέλ που θέλω και γενικά για pancake, για... Τι άλλο τα χάνετε κάνω αυτά. Πίνω εγώ, μου αρέσει με έτσι κακάο ή με δημητριακά. Τι άλλο, βάζω βάφλες και αυτά διάφορα που φτιάχνω, τέτοια χρησιμοποιώ. Λοιπόν, εδώ και άλλες κρέμες γάλακτος για το φαγάκι που σας είπα. Θα σας το δείξω στο vlog. Κρέμα γάλακτος για ελαφριά, λέει, κουζίνα είναι αυτό. Πήρα 2 διαφορετικές κρέμες γάλακτος. Η άλλη είναι πιο παχύρη, στην πιο ωραία, αυτή είναι πιο ρευστή. Τέλος πάντων, γεύση παραπάνω θα δώσω που είναι και διαφορετικές. Πήρα ένα μεγάλο λάχανο από το marketing. Το πήρα για να κάνω λαχανοτουλμάδες τις επόμενες μέρες. Και ήθελα ένα μεγάλο λάχανο. Έχω πάρει και ένα μικρό από Lidl, αλλά αυτό το θέλω για σαλάτες. Θα σας το δείξω. Οπότε να πείτε έτσι ένα τεράστιο. Να το βάλω να βράσει, να κάνω λαχανοντολμάδες τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω ποια μέρα τώρα, θα στην εβδομάδα, Κυριακή, θα δείξει. Αυτά, τελειώσαμε με του marketing. Οπότε πάμε να σας δείξω τώρα όλα του Lidl. Τώρα θα με βοηθήσει η Λιδία, γιατί δεν έχω άλλο χώρο μπροστά μου. Οπότε θα της τα δίνω να τα... Πήρα μπανάνες, έκανα μια χαζομάρα και πήρα μια λιωμένη εδώ πέρα και δεν την είδα και τα έχει κάνει όλα χάλια, τέλος πάντων. Πήρα, έχω και άλλες μπανάνες στο ψυγείο, αλλά πήρα και λίγες ακόμα. Ήθελα γιατί θέλω να κάνω και ένα μπανάνα μπρέντ τις επόμενες μέρες και έλεγα, μου τύχει αυτή τώρα, τέλος πάντων. Εδώ, κρεμμυδάκια, ένα διχτάκι. Εδώ ένα μοβ λάχανο, μου αρέσει πάρα πολύ για σαλατούλες. Με μπόλικο, αλατάκι, ξυδάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ αρκετές ντοματούλες. Θέλω να κάνω και σαλάτα ντάκο τις επόμενες μέρες. Οπότε πήρα αρκετές και για κανονική σαλατούλα, αλλά και για σαλάτα ντάκο που μας αρέσει. Εδώ πήρα κάποια μήλα. Έχω και άλλα μήλα στο ψυγείο, απλά πήρα και άλλα να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω και κανένα γλυκάκι με τα μήλα. Αγκουράκια 4, τα έχει σε προσφορά. Έχω και άλλο στο ψυγείο, αλλά πήρα και άλλο να έχω. Να κάνουμε κανένα τζατζικάκι, θα δείξει και για σαλατούλες, γιατί όχι. Εδώ πήρα αυτό το μικρό λάχανο, όπως είπα. Εδώ, το θέλω για σαλατούλες αυτό που είναι μικρούλι. Πήρα και μία έτοιμη σαλάτα λάχανο καρότο. Αυτή εδώ. Πήρα μανιτάρια για το σημερινό φαγητό. Χρήστο, ησυχία! Αυτά εδώ. Και αυτά. Χρειάζεται αρκετό μανιτάρι. Πήρα φύλλο σπανάκι εδώ πέρα να κάνω κάποια πιτούλα, έλεγα, τις επόμενες μέρες και μια σπανακόπιτα. Δεν θα δείξει. Χρήστο! Εδώ, διχτάκι πατάτες. Θέλω να κάνω και πατάτες γιαχνί. Συνεχίζουμε, κάτσε. Εδώ, έχει αυτά τέτοια που σαμπουένο είναι μέσα. Αυτό να δούμε. Αυτά τα προσφορές και τέτοια. Κορδόψωμα. Χωρίς να γκρεμίζει μέσα. Πάλι καλά, δεν είναι ώρα και είναι ησυχία. Εδώ. Χλωρίνη αυτή την πήρα από πού την πήρα. Κάτσε, θα μπερδέψουμε στις σακούλες μέσα. Το Lidl την πήρα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Γιατί τα έχουμε βάλει χύμα στο αυτοκίνητο και μετά τα βάλαμε στις σακούλες. Την έφερα εδώ πέρα μπροστά και δεν γινόταν. Λοιπόν, πήρα. High protein τυράκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ γευστικό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και το ξαναπήρα. Σπαγκέτι νούμερο 6. Πάπρικα γλυκιά γιατί μου τελείωσε και μου αρέσει να βάζω στα φαγητά. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Σκόνη σκόρδου, 2 φακελάκια. Βάζω και σκόρδο, βάζω και σκόνη σκόρδο όμως, είναι ωραία. Δίνει κάτι έξτρα. Κάρι, μπαχαρικό, είναι πάρα πολύ ωραία στα φαγητά, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Αντισεπτικό, χαλάω συνέχεια αυτά εδώ πέρα, τα αδειάζω. Μέσα σε λίγες μέρες είναι το τρίτο που παίρνω. Αυτές τις σταφιδούλες, να βάζω και αυτά τα περάκια στη λιδία, κάτι 3-4 παιδί μου. Είναι σταφίδες με επικάλυψη σοκολάτες, είναι πάρα πολύ ωραίες. Αν δεν τις έχετε δοκιμάσει, να τις πάρετε, να τις δοκιμάσετε, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίες. Αν θέλετε κάτι υλικό εκείνη τη στιγμή. Εδώ, μακαρόνι το σέλινο, είναι ωραίο. Εδώ πήρα ένα vegan τυράκι. Γενικά έχουμε τυράκι το μεγάλο που είχαμε πάρει από Lidl, έχουμε ακόμα. Απλά ήθελα να δοκιμάσω και αυτό, καλά το πρότεϊν μου αρέσει. Αυτό το δώσε προσφορά τώρα, είναι vegan λέει. Τέλος πάντων ήθελα να το δοκιμάσω και το πήρα. Αλεύρι, γιατί έχω κάπου λίγο πιο πάνω από τη μέση στο ντουλάπι μου. Αλλά θέλω για να κάνω την πιτούλα, να ανοίξω φύλλο για τις πανακόπιτα που σκέφτομαι να φτιάξω. Ένα τέτοιο λεμονάκι, βολεύει πάρα πολύ, όταν τελειώνουν τα λεμόνια και θες λίγο λεμόνι στο φαΐ σου. Σαρδέλα σε ηλιέλο πήρα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι δίπλα συνοδευτικό με φακί ας πούμε και σκέτη, είναι ωραία. Πήρα αυτό, λέει ότι είναι, ότι το χρησιμοποιείς έτσι. Θα το δοκιμάσω στο τέλος του βίντεο να δούμε γιατί μην σηκώνομαι τώρα. Το τέλος του βίντεο είναι να το χρησιμοποιήσω. Ας το δω λιδιάκι μου, θέλω να το χρησιμοποιήσει μαμά. Και το χρησιμοποιείς λέει χωρίς νερό. Αν κατάλαβα καλά, θα το δούμε. Λοιπόν, πήρα λακ που ήθελα να πάρω. Γιατί είχα πάρει αφρό και δεν πολύ βολεύει να τα πατάω αυτά έτσι όπως θέλω να τα φτιάχνω λίγο. Τώρα τα μαλλιά τα έχω στεγνώσανε φυσικά και τα παράτησα όπως να είναι. Τέλος πάντων. Απλά λέω αυτά να πατάω κάπως να τα φτιάχνω με λίγη λακ σκέφτηκα. Θα δούμε. Και γι' αυτό πήρα. Χυμό πορτοκάλι, χυμό μήλο, αυτό είναι εδώ, σαρδέλα και πικάντι και εδώ πέρα για τον Ανέστη. Αυτές εδώ τις κρεμούλες είναι πάρα πολύ ωραίες με κακάο, τις έπαιρνα και στη Ρόδο σας τις είχα δείξει, τις είχα δοκιμάσει πρώτη φορά εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίες και με τη βάση και το κακάο. Μανιτάρια κονσέρβα για κάνα φαγητό, αν δεν έχω τα φρέσκα, που πολλές φορές όταν περισσεύουν, πάντα τα βάζω κατάψυξη κομμένα, αλλά όταν δεν έχω καμιά μέρα και θέλω, να έχω κονσέρβα μανιταράκια στο ψυγείο, στο δουλάπι μου. Εδώ, τυρί κρέμα, να φτιάχνω τα σνακ στα παιδιά για το σχολείο που κάνω στη Λιδία με τορτίγια, π.χ. και τυρί κρέμα ή τοστάκι και αυτά. Πήρα μάκαρον. Να φτιάξω γιατί μου φαίνονται ακριβά αυτά που τα έχετε έτοιμα τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά που είχα πάρει ρόδι ήμουν φαντάσου. Τα ροζ δεν τα είχα πετύχει είναι η αλήθεια. Τα είχα πετύχει και εντάξει σε γεύση ήταν ωραία. Σε σχήμα και αυτά λέω να τα ξαναφτιάξω. Να δούμε αν θα τα πετύχω. Έχω τυράκι. Απλά πήρα λίγο ακόμα ένα 400 γραμμάρια για... Να έχω και είναι με άλλη με αυτό μέσα, οπότε εντάξει. Μια δοντόκρεμα για τα παιδιά. Αυτή εδώ. Για τους τελειώνει αυτοί που έχουν. Εδώ πήρα τόνο, πήρα σε φυσικό ζωμό, έλεγε τι έλεγε τέλος πάντων. Οπότε πήρα 2 τόνους. Ντοματάκια, ένα πήρα. Μάλλον πήρα ένα, δεν θυμάμαι, νομίζω είχα πάρει 2. Εδώ, αυτό το αλαντικό ο Ανέστης. Εδώ, αυτά τα τυράκια, την προηγούμενη φορά τους είχα πάρει το μπλε, το light, τέλος πάντων, τους πήρα το κανονικό τώρα. Τους το βάζω στα τα περάκια τους. Έχει 6 μέσα, είναι σαν τα mini bubble, απλά είναι άλλη εταιρεία και αυτά καλά είναι, τους αρέσουν δηλαδή. Και τελευταίο πράγμα, πήρε αυτά τα ψωμάκια ο Ανέστης για sandwich. Ιταλικό ψωμάκι για σάντουιτς τέλος πάντων, έχει 2 μέσα. Αυτά. Αυτά ήταν όλα μας τα ψώνια. Τώρα σκεφτούμε πως θα τα μαζέψω όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ήταν 120 ευρώ ψώνια σχεδόν όλα αυτά. Στο Lidl δώσαμε 60 κάτι ξέρω,
και στο marketing 50 φεύγα πάλι. Οπότε σχεδόν 120 ευρώ ψώνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω. Αυτό είναι το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας έδειξα τα ψώνια μας. Α, ξέχασα το εδώ μπροστά μου, ευτυχώς. Να δοκιμάσουμε αυτό και κλείνουμε. Καθαριστικό για τα χέρια. Λέει, απλώστε αρκετό καθαριστικό στα χέρια σας και τρίψτε μέχρι να απορροφηθεί. Οπότε, σκέφτηκα σαν μια καλή λύση να το έχω μαζί μου στην τσάντα μου. Δεν άνοιξε. Θα το φτιάξω κάπως, κάπως έσπασε. Καλέ. Πολύ αντισηπτικό μου κάνει. Γιατί γράφει πολύ αντισηπτικό. Σαν αντισηπτικό. Εντάξει. Έχει έντονη μυρωδιά. Εντάξει. Καθαριστικό για τα χέρια. Εγώ νόμιζα θα βγάζει και αφρό αυτό. Πώς μου είχε έρθει εμένα τώρα στο μυαλό αυτό. Ότι τύπου θα το πατάω, θα το τρίβω, θα βγάλει αφρό και θα προωθηθεί. Να το βάλει κι εσύ. Θα το έχω στην τσάντα μου και αυτό το πάντων. Ωραίο είναι. Σου πολυμένει τα χέρια, άμα είσαι έξω εκείνη τη στιγμή. Οπότε, αυτά. Φιλιά πολλά, σας αφήνω και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.